Ήταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όταν ένας 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου που κινούνταν στην Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου και συγκεκριμένα στην περιοχή Γεράνη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να υπάρξει εκτροπή και να συγκρουστεί με σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ όμως για τον νεαρό οδηγό του μοιραίου οχήματος που ήταν Σουηδός υπήκοος, ο οποίος διέμενε μόνιμα στον Πλατανιά, ήταν ήδη πολύ αργά. Είναι ο 10ος νεκρός που θρυνεί η Κρήτη από την έλευση του νέου έτους, με το ρυθμό των θανατηφόρων τροχαίων να είναι ανησυχητικά αυξανόμενος. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να χάσει τα πάντα. Το προηγούμενο 24ωρο το νησί δεν προλάβαινε να μετρά αλλεπάλληλα περιστατικά με τουλάχιστον 7 σοβαρά τραυματίες. Από τα πλέον σοβαρά τροχαία, εκείνο που σημειώθηκε χθες το πρωί στην οδό Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο, όταν διερχόμενος οδηγός παρκαρισμένου γιοταχή άνοιξε την πόρτα, με συνέπεια μηχανάκι με 2 νεαρούς Ηρακλειώτες να προσκρούσει πάνω της και οι αναβάτες να εξφενδονιστούν ο ένας στο οδόστρωμο και ο άλλος στις ρόδες του αυτοκινήτου. Βαρύς ήταν ο τραυματισμός για τον 29χρονο Ηρακλειώτη ποδοσφαιριστή Στάθη Καραταράκη, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή, δίνοντας τον κρισιμότερο αγώνα της ζωής του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, αναφέρει στο neakriti.gr ο αναπληρωτής διοικητής του Παγνή. Ο άλλος ανοίγει την πόρτα, πέφτω με κανένα στην πόρτα και πέφτω απάνω μου κατευθείαν. Δύο παιδιά. Αλλά ο ένας από τη φόρα. Μπήκε σε κάτω λίγο από το αμάξι. Ναι, το κάνω δικό μου διότι ο μπαμπάς μου, εντάξει, μου λείπει πάρα πολύ. Έχασα τον πατέρα μου σε τροχαίο πριν 14 χρόνια. Ήμουν 4 χρονών και ο αδερφός μου 17 ημερών δεν γνώρισε τον μπαμπά μας, δυστυχώς. Δυνατά μηνύματα και συγκλονιστικές εξομολογήσεις προέκυψαν μέσα από την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αμουδάρα. Εκεί που περίπου μία εβδομάδα πριν ένας 43χρονος τραυματίστηκε βαριά και εγκαταλείφθηκε από οδηγό γιοταχή για να αφήσει τελικά την τελευταία του πνοή στο Παγνή λίγες ημέρες αργότερα.